Φρακτούρες χιλιομέτρων δημιουργήθηκαν το μεσημέρι στην Εθνική Οδό στο ύψος του κόμβου της Λιγαριάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση γιοταχή αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ήμασταν το πρώτο όχημα που έφτασε εδώ στο συμβάν και εγώ όταν φλεγόταν το όχημα, εκείνη τη στιγμή ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος μέσα, φτάσαμε την κατάλληλη στιγμή. Δεν επεκτάθηκε η φωτιά από κάτω γιατί υπήρχε κίνδυνος, αν δείτε από κάτω υπάρχουν οικισμοί και ξενοδοχεία. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, ήρθαν και δεύτερο όχημα της πυροσβεστικής άμεσα και κλείσαμε το συμβάν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου στις 2.30 περίπου το μεσημέρι και ενώ κινούνταν στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, αντιλήφθηκε ότι το όχημά του είχε τυλιχθεί στις Φλόγες. Κατάφερε να το παρκάρει στην άκρη του δρόμου και να καλέσει την πυροσβεστική που έσπευσε με 2 οχήματα και 5 άνδρες προκειμένου να κατασβέσει τη φωτιά στο αυτοκίνητο πριν αυτή επεκταθεί. Οι Φλόγες έφτασαν μέχρι το Πρανές καίγοντας κάποια ξερόχορτα. Ευτυχώς όμως δεν απειλήθηκαν εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται κάτω από το σημείο αυτό της Εθνικής Οδού. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και όπως μπορείτε ξεκάθαρα να δείτε, πάνω στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, η κίνηση των οχημάτων γίνεται σταδιακά. Τα αυτοκίνητα περιμένουν προκειμένου να ανοίξει η κυκλοφορία που έκλεισε πριν από μισή περίπου ώρα. Αναγκαστικά έπρεπε να, με τη βοήθεια της αστυνομίας, καταφέραμε και κατά κάποιο τρόπο μας εξασφαλίσαν τη μία λωρίδα ώστε να δουλεύουμε με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Την άλλη λωρίδα την κατήφθηναν οι συνάδελφοι αστυνομικοί και πήγαν όλα καλά. Η επιχείρηση διήρκησε περίπου μία ώρα με τους πυροσβέστες να ρίχνουν αφρό προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες Φλόγες, ενώ δυνάμεις της τροχέας είχαν αποκλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η κίνηση να γίνεται σημειωτών σε ένα μεγάλο τμήμα της Εθνικής Οδού στο συγκεκριμένο σημείο, περίπου 2 χιλιόμετρα, μετατρέποντας σε μεσημβρινό γολγοθά τη μετακίνηση και μάλιστα μέσα στο μεσημέρι με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στο ζενίθ.